της ταλαιπωρίας του κόσμου και τις ωραίες που δημιουργήθηκαν έξω από το ΙΚ. Θέλω να επαναλάβω ότι κάναμε ένα έργο το οποίο έκλεισε ένα φαύλο κύκλο δεκαετιών στη χώρα. Απογράψαμε όλους τους Έλληνες και αυτό το ζήτημα σταμάτησε να υπάρχει. Ακούστε όμως το παράδοξο. Άκουσα τον κύριο Στρατούλη να λέει για τους μακροχρόνια ανέργους. Βεβαίως, αυτό θα μπορούσε να έχει καλυφθεί με ένα απλό τηλέφωνο του κυρίου Στρατούλη στο διοικητή του ΑΕΔ για να ενσωματώσει ηλεκτρονικά τους μακροχρόνια ανέργους. Αυτή είναι μία παρατήρηση. Και η δεύτερη, την είπα και από βήματος της Βουλής, είναι ότι κύριε Υπουργέ, κάθε μέρα είστε στα κανάλια. Πόσο θα χρειαζόταν για σας να αφιερώσετε λίγα δευτερόλεπτα στις ανακοινώσεις που κάνετε και να κάνετε και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας, να μην πάει ο κόσμος έξω από τα γραφεία του ΙΚΑ και να σχηματίσει τις ουρές? Γιατί το 90% του κόσμου που πήγε και δημιούργησε τις ουρές και την ταλαιπωρία ήταν κόσμος που δεν ήξερε. Εκεί ασκώ την κριτική. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία... Ναι. Μια στιγμή. Η διαδικασία δεν προβλέπει διάλογο. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Το να λέει ο κύριος Βρούτσης ότι χρειάζονταν ένα απλό τηλεφώνημά μου στο διοικητή του ΟΕΔ να λυθεί, απορώ πως 9 μήνες δεν τον έφτανα να κάνει ένα τηλεφώνημα. Εγώ μόλις διαπίστωσα το πρόβλημα, όχι απλά τηλεφώνημα έκανα, αλλά του ζήτησα άμεσα να έρθουν και να κάνω σύσκεψη στο γραφείο μου και να δώσω και λύση. Και λύση δόθηκε και μέσα στις επόμενες μέρες θα τακτοποιηθεί. Δεύτερο, ο κύριος Βρούτσης είπε γιατί δεν ανακοινώσαμε στον κόσμο. Από τις 25 του Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, σε καθημερινή βάση υπάρχουν ανακοινώσεις της διοίκησης του ΙΚΑ που καλούσαν τους ασφαλισμένους να μην πηγαίνουν στα υποκαταστήματα, ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει σφραγίδα στο βιβλιάριό τους και ότι στη συντριπτική πλειοψηφία το θέμα έχει τακτοποιηθεί από μόνο του αυτόματα ηλεκτρονικά. Και εγώ επίσης έκανα 3 ανακοινώσεις. Ο κύριος Βρούτσης που το ήξερε το θέμα, μόνο χθες το βράδυ έκανε την πρώτη ανακοίνωσή του, παρότι είναι καθημερινά στα κανάλια. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Αντωνοπούλου, υπουργός.